είμαστε στον Ιούνιο του 2015 και δυστυχώς προχτές στις 13 το Σάββατο έγινε το Gay Pride. Πίσω από τους πούστιδες ήταν όλοι οι κομμουνιστές που φωνάζαν εναντίον των ναζιστών κτλ. Και ποιους ναζιστές, η Χρυσή Αυγή, αυτοί οι κομμουνιστές είναι δηλαδή. Δηλαδή ο ένας κομμουνιστής έκραζε τον άλλο κομμουνιστή, πήγανε φυσικά για ψηφοθυρικούς λόγους. Όλοι αυτοί, ΚΚ, Ανταρσία, ΣΥΡΙΖΑ, να στρίξουν τους πούστιδες που ήταν μπροστά στα άρματα. Και από πίσω ήταν πεντηκοστιανοί χριστιανοί στο πίσω άρμα. Από τους οποίους οι περισσότεροι ήταν μαύροι. Οι περισσότεροι ήταν μαύροι χριστιανοί που φωνάζαν για τον Χριστό και τα λοιπά, που ήταν εναντίον των γκέι. Άρα οι μαύροι είναι πιο σωστοί από τους Έλληνες, τους ντόπιους, οι μαύροι μετανάστες. Προφανώς είναι πιο σωστοί οι μαύροι μετανάστες χριστιανοί από την Κάνα κτλ. Επίσης ένας άλλος που ήταν εναντίον των γκέι ήταν η Ελένη Λουκά. Οι δίθεν χριστιανοί, η οποία και αυτή λίγο πολύ είναι με το ΣΥΡΙΖΑ, ζηλεύει τους Αμερικάνους, είναι Αμερικάνοι, λέει εναντίον των Εβραίων, αλλά πιστεύει στον Εβραίο Χριστό. Και λέει υπέρ του Μπούτι ενός άθεου κομμουνιστή που σφάζει χριστιανούς στην Γεωργία και στην Ουκρανία. Αυτή η δίθεν χριστιανή φωνάζει εναντίον των γκέι, ήταν γκέι μπροστά, οι τραβεστοί, οι λεσβίες. Οι λεσβίες, όπως είπαμε, οι περισσότερες έχουν έτσι ένα πράσινο οχρό δέρμα, κοντό μαλλί, είναι απέσιες, είναι μεγαλόσωμες, δέρνουν κιόλας και είναι γελίθιες. Επίσης, ήθελα να πω, ο λόγος που γυρίστηκε τη συγκεκριμένη μέρα έγινε αυτή η συγκέντρωση, 13 Ιουνίου, για να δούμε αν το ξέρει κανένας. Τι γιορτάζεται τη συγκεκριμένη μέρα που έγινε το Gay Pride? Ήταν η μέρα μνήμης της σφαγής των ποδίων από το Στάλιν. Άρα σου λέει οι κομμουνιστές, εδώ θα εκτεθούμε εδώ πέρα, άμα γίνει. Άρα πέρασε στα ψηλά. Ούτε εγώ δεν το ξέρω. Εγώ που είμαι δεξιός δεν το ξέρω προσωπικά ότι τη συγκεκριμένη μέρα αυτή είναι το Gay Pride. Είναι η μέρα των ποντίων. Η μέρα των ποντίων στο. Σκοτεινά το Στάνιο. Πέρασε στα ψηλά κάποια φυσικά για να κάνουν αυτή την παρέλασή του και να ασχολούνται όλοι με τις λουκάδες και όλοι με τους γκέι τους και τους τραβεστί και τους αυτούς. Και να μην ασχοληθεί κανένας με τα εγκλήματα που έκανε ο Στάνιο. Αφού στην Ελλάδα, όπως είπαμε, η δεξιά είναι σχεδόν ύπαρκτη. Υπάρχει αυτή. Λοιπόν, και επίσης όπως στη Βίβλο, οι ομοφιλόφιλοι χλεβάζουν το όνομα του Κυρίου. Είναι αυτό που λέμε χιλούρ χασέμ, είναι χλεβασμός του όνομα του Κυρίου. Γιατί? Διότι δεν αυξάνεστε και πληθύνεστε, πολύ απλά. Ο Γιάβε έδωσε εντολές στο Μωσέ να αυξάνεστε και πληθύνεστε. Αν είστε gay, πώς θα αυξάνεστε? Δεν θα αυξάνεστε και πληθύνεστε, έτσι δεν είναι? Άρα είναι χλεβασμός στο όνομα του Κυρίου. Όπως ο Αυνάν. Ο Αυνάν γιατί τιμωρήθηκε? Ο Αυνάν αυνανιζόταν διότι δεν ήθελε να εκτεθνοποιήσει. Αυτό, γι' αυτό τιμωρήθηκε από τον κύριο, τον Γιάβε, διότι από το θείο σπέρμα, από το σπέρμα αυτό και το σπόρο που θα έβγαινε, πιθανόν να έβγαινε και ο Μεσσίας. Το να ψήφισε τον Θεό τιμωρήθηκε. Οι ομοφιλόφιλοι σε Σόμα και Γόμορα, που ήταν μια φοινική πόλη, γύρω στο 2000 π.Χ., καταστράφηκε, έχει αποδειχθεί από κεραμούς και από πυρηνικά κτλ. Διότι δεν ακούδησαν τον δρόμο του Θεού, κάνανε όλες αυτές τις ανομαλίες και τις αρρώστιες. Και άλλοι λαοί φυσικά, όχι μόνο οι φίλες. Και πιστεύω ότι έγινε τη συγκεκριμένη μέρα στα δύο Ομόνια σύνταγμα για να καλυφθεί η ημέρα επέτειος των ποντίων από το Στάλιν, τη σφαγή. Ότι υπάρχει και στις 13, ας σου πω, δεν το ξέρω ούτε εγώ. Ξέρω τις 19 Μαΐου που είναι το κλασικό από τους Τούρκους. Που πάνε μέχρι την Τούρκη και Μεσβία από το σύνταγμα, παίρνουν την Βασιλή Σοφία και πάνε στην. Αλλά δεν το ξέρω πώς είναι και για τους πόντιους. Το ξέρει κανένας? Εσύ το ξέρεις? Πως στις 13 ήταν το μηνυμένο? Όχι, πρώτη φορά ακούω. Ούτε εγώ. Και εγώ το μάθα τυχαία από το Facebook. Άρα προφανώς επέλεξε ο Καμίνης και όλοι αυτοί και η επιτροπή του τη συγκεκριμένη ημέρα για να ασχολούνται όλοι με αυτά και να μην ασχολούνται κανένα με το Στάλιν. Και ως θα δείξει τον πατερούλι, τον αγαπητό Στάλιν που έσφαξε τόσο κόσμο. Ό,τι έκαναν και ο Στάλιν, έκαναν και ο Χίτλερ αντίστοιχα. Ο κόκκινος φασισμός και ο μαύρος φασισμός. Αυτό. Και είναι χλεβασμός στο όνομα του κυρίου Χιλούρ Χασέμ αυτό που συμβαίνει με τους Gay Pride. Και δεν γίνεται μόνο στην Αθήνα, παντού και στο Τελ Αβίβ και παντού. Και στο Ηράκλειο Αθήνα. Και είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται και στη Λευκοσία. Αυτό, έτσι. Έγινε πέρσι πρώτη φορά Λευκοσία, Κύπρο, Τελ Αβίβ και τη χρόνια. Και λίγο πολύ θα προωθεί και παντού αυτή η αρρώστια και η ΕΣΕΦ. Η Ελένη Λουκά φυσικά δεν είναι κατάλληλος άνθρωπος να ασχολείται με τέτοια θέματα. Να πάει σπίτι της η κυρία Ελένη Λουκά ή να ασχολείται με το κέντημα.